Σήμερα ετοιμάζουμε το βίντεο κλιπ της Πλάτης, ένα νέο τραγούδι, ένα νέο single που έρχεται στον πρώτο μας δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνους, πολύ πολύ σύντομα, με το team του Γιάννη Παπαδάκου και μόλις τελειώσαμε. Η υπόθεση είναι, παρόλο που θέλω να το δείτε για να είναι έκπληξη, η υπόθεση είναι λίγο απογοητευτική θα έλεγα. Γιατί ενώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο, ξαφνικά μου γυρνάει πλάτη. Τι έγινε που επιμένω, για μια θέση σε ένα λάθος τρένο, έβαλα για σένα. Η πλάτη είναι ένα ζεϊμπέκικο έτσι αισθαντικό θα έλεγα και πιο γυναικείο. Μουσική Γιώργος Θεοφάνους, στίχη Θάνος Παπανικολάου. Αγαπημένο τραγούδι. Πάντα βάζω πλάτη στην αγάπη. Τώρα αν θα μου βγει σε απάτη στο τέλος, το σίγουρο ότι δεν φταίω. Γιατί εγώ ξέρω να αγαπάω και να βάζω πλάτη. Με τον Γιώργο είχαμε εξ αρχής χημεία και αυτό μας έφτασε σε ένα σημείο που μπήκαμε στο στούντιο, γράψαμε ένα δίσκο χωρίς να καταλάβουμε ότι γράψαμε δίσκο. Είμαι πολύ περήφανη. Τον θεωρώ έναν υπερταλαντούχο συνθέτη και πραγματικά χαίρομαι που κάνουμε τον πρώτο μας δίσκο μαζί. Ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ, πολλά και διαφορετικά τραγούδια. Νομίζω θα σας εκπλήξει ο Γιώργος. Έχουμε από τσίφτε τέλεια, ρούμπες, μπαλάντες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι και τα 10 πραγματικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαλέξει κανείς το αγαπημένο. Ένα τραγούδι που μου συγκίνησε πάρα πολύ όταν μπήκα στο στούντιο ήταν, θα τολμήσω να πω και ίσως το λίγο παραπάνω αγαπημένο από τα υπόλοιπα. Ο τίτλος του είναι «Δεν τα καταφέραμε». Με συγκίνησε. Εσύ σε ένα λάθος τρένο, έβαλα για σένα πλάτη. Θαυμάζω πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν έχω έναν καλλιτέχνη που θα ήθελα να γίνω σαν αυτόν. Πιστεύω πολύ στις δικές μου δυνάμεις και θα ήθελα να χαράξω το δικό μου δρόμο, όποιος και αν είναι αυτός. Πάρα πολλά τραγούδια έχω ζηλέψει και θα ήθελα να έχω πει, αλλά αφού δεν τα έχω πει εγώ, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν για να τα πω και τα λένε οι άλλοι καλύτερα από μένα, οπότε. Πιο αμήχανη στιγμή της καριέρας μου, όταν είπα τα λάθος πράγματα, τη λάθος στιγμή σε λάθος ανθρώπους. Σε 10 από χρόνια από σήμερα με σκέφτομαι πανέμορφη. Λοιπόν, σε 10 χρόνια θέλω να είμαι καλά και ψυχικά και σωματικά, να μπορώ να ονειρεύομαι και να είμαι ισορροπημένη σαν άνθρωπο. Το μόνο που ίσως να φοβάμαι, αλλά όχι και σε υπερβολικό βαθμό, είναι να έχω την υγεία μου, εγώ και οι άνθρωποι που αγαπάω. Αυτό είναι το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, οπότε να είμαστε καλά. Είμαι η Στέλλα Καλή και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube. Έβαλες για μένα πλάτη στην απάντηση.